Να ευχαριστήσω και εσάς και το συνεργάτη μου τον Νίκο το Φραγκάκη. Μου δίνει αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω μερικά πράγματα. Εγώ εκτός από μέτριος καρδιολόγος είμαι και πολύ καλός γραφειοκράτης, όπως γνωρίζουν οι συνεργάτες μου. Και η πάγια θέση μου, οι παλιοί μου ειδικευόμενοι μπορεί να το θυμούνται αυτό, αλλά και οι συνεργάτες μου ενοχλούνται πολλές φορές από την προσήλωσή μου στο να κρατάμε στοιχεία. Και τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά όταν τα χρειάζεσαι. Συνήθως δεν τα χρειαζόμαστε. Κύριε Παπαϊωάννου, κάποιοι από εμάς πήγαν ή θα πάνε στο δικαστήριο, καλός ή κακός. Κάποιοι θα πάνε στην εφορία. Σε κάποιους θα έρθει το ΣΔΟΕ στο νοσοκομείο. Και θα τους πούνε, για πείτε μας κύριε Βασιλικέ, εσείς τώρα που κάνετε τον ωραίο και τον καλό και βάζετε τόσους βηματοδότες, τους βάζετε σωστά. Και εμείς πρέπει να έχουμε στοιχεία λοιπόν για να αποδείξουμε ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το 99% κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Το 1% που υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα παρασιτεί πολλές φορές. Τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια κρατάμε μία στατιστική με τη βοήθεια της καρδιολογικής εταιρείας βεβαίως και των προηγούμενων προέδρων οι οποίοι έχουν βοηθήσει και έχουν χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, μην ξεχνάμε ότι η καρδιολογική κοινότητα κάποια στιγμή θα αρχίσει να μιλάει με τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς με σωστούς όρους. Όχι ξέρω έναν υπουργό, ξέρω έναν βουλευτή, είμαι από την Κόρινθο, είμαι από την Θεσσαλονίκη και θα κάνω, ο κολλητός μου θα μου κάνει τη χάρη. Και όποτε συζητάμε λοιπόν με τους περισσότερους καρδιολόγους, κανένας δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ αναγκάστηκα και μπήκα πριν από 5 χρόνια όταν ανέλαβα τη διεύθυνση, όταν είχα απέναντί μου τον τοίχο και έπρεπε να αποδείξω ότι πρέπει να βάζουμε πάνω από 20 βηματοδότες το χρόνο. Και αναγκαστήκαμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Εδώ, χθες νομίζω δημοσιεύτηκε, όσοι παίρνετε το mail θα το έχετε πάρει αυτό, είναι βεβαίως μια πολύ σωστή αντίληψη της Ένωσης του φίλου μου του Φώτη του Πατσουράκου που λέει «Οι γιατροί δεν είμαστε λογιστές». Προφανώς δεν είμαστε και δεν θέλουμε να γίνουμε λογιστές, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορούμε να κρατάμε κάποια στοιχεία για να μπορούμε να μιλήσουμε με αυτούς που μας κατηγορούν. Από πού αντλούμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Όσοι έχετε διατελέσει στην καρδιολογική εταιρεία γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο βγαίνει το White Book της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αριθμιών, το οποίο ο εκάστοτε πρόεδρος της ομάδας εργασίας δίνει τα ελληνικά δεδομένα. Κύριε Φραγκάκη, λοιπόν, έχετε να κάνετε δουλειά για το επόμενο White Book. Και βεβαίως τα τελευταία χρόνια υπάρχει το Registry υπό την αιγίδα της καρδιολογικής εταιρείας, τόσο για τις συσκευές όσο και για τις επεμβάσεις κατάλυσης. Και χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία, θα ήθελα να σας δείξω τα πολύ καλά που έχουμε στην Ελλάδα και τα επίσης πολύ κακά, διότι δεν μπορεί να έχεις μόνο καλά και να λέμε μπράβο μας, τι ωραία που τα κάνουμε και μπράβο στον έναν, μπράβο στον άλλον. Καταρχήν θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, αλλά κανένας δεν μιλάει, ότι έχουμε έναν υπερπληθυσμό γιατρών. 6,3 ανά 1.000 κατοίκους. Πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και αν, κοιτώντας μια προηγούμενη ομιλία που είχα κάνει πριν από μερικά χρόνια, αυτό ήταν 6,1. Άρα πάμε συνεχώς χειρότερα. Αυτό πρέπει να γύρω στο 2-2,5. Και αντίθετα, το νοσηλευτικό προσωπικό υπολείπεται. Κανονικά αυτά τα νούμερα έπρεπε να είναι ανάποδα. Άρα λοιπόν ένα αυτό. Τι κάνουμε? Στην Ελλάδα λοιπόν των 11 εκατομμυρίων έχουμε σε 51 νοσοκομεία 61 κέντρα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή έχουν άδεια από το ΚΕΣΥ να βάζουν κλιματοδότες. Και αντίστοιχα 31 ομάδες σε 27 πάλι νοσοκομεία που να βάζουν απεινιδωτές. Από αυτά τα 16 βάζουν και αμφικυλιακές συσκευές. Απ' την άλλη μεριά έχουμε 30 ομάδες που κάνουν ablation σε 26 νοσοκομεία, των οποίων τα 7 είναι σε πανεπιστημιακές κλινικές. Άρα λοιπόν, έχουμε πολλά κέντρα, η αντίστοιχη
χώρες σαν το Βέλγιο, την Ουγγαρία, που είμαστε σχετικά κοντά πληθυσμιακά, αυτό είναι 6 αντί 61. Αυτό είναι 5. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε γιατί να είναι τόσο πολλά τα κέντρα. Και θα σας δείξω και τα αποτελέσματα. Δανείστηκα μερικά slides από τον Νίκο τον Μανιαδάκη, τα οποία τα έχει παρουσιάσει πριν 2 χρόνια. Δεν έχω update. Εδώ είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Καταρχήν, ας δούμε με τους καρδιολόγους. Τι κάνουμε εμείς στην Ελλάδα. Εδώ είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε που είμαστε εμείς. Είμαστε οι πιο υπερπληθυσμένοι. Άρα λοιπόν, όταν έχεις πολλούς καρδιολόγους, όλοι θέλουν να κάνουν από κάτι. Οι περισσότεροι από τις καινούριες γενιές έχουν εκπαιδευτεί είτε στην Ελλάδα είτε έξω σε πολύ αξιοπρεπή κέντρα και θέλουν να κάνουν, βεβαίως. Αυτό είναι το λογικό. Άρα λοιπόν, υπάρχει χώρος για να κάνουν όλοι αυτοί. Το ίδιο ισχύει και με τους ηλεκτροφυσιολόγους, βεβαίως, διότι το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Οι βηματοδότες, βλέπετε ότι από εδώ είναι το 1992, εδώ είναι το 2016, σχεδόν βάζουμε 10.000 βηματοδότες το χρόνο. Αυτό είναι αξιοπρεπές νούμερο και γενικώς ακούω πολλά από ασθενείς ή από συναδέλφους που λένε «Στην Ελλάδα είμαστε έτσι, χάλια, 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 χάλια». Εγώ θα τους παρέπεμπα στην Αγγλία που για να κάνεις hip replacement κάνεις εσύ 1,5 χρόνο στη λίστα. Ενώ στην Ελλάδα, για να βάλεις ένα βηματοδότη, στη χειρότερη περίπτωση θα είσαι 2-3 μήνες στη λίστα, χωρίς φακελάκι. Λοιπόν, τι βηματοδότες βάζουμε. Το κλασικό, οι περισσότεροι βάζουν διπλοϊστιακούς βηματοδότες. Αυτό που θα ήθελα λίγο να επιστήσω είναι ότι η αμφικυλιακή βηματοδότηση είναι ελάχιστη. Και θα το δούμε και μετά. Είναι λιγότερο από 1%. Και βεβαίως έχουν αρχίσει και εμφανίζονται οι βηματοδότες χωρίς καλώδιο, το οποίο είναι περίπου λίγο λιγότερο από το 1%. Εδώ είναι ο μέσος όρος πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εμφυτεύσεις βηματοδοτών. Και από τη μια μεριά είναι τα νούμερα και από την άλλη μεριά είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Στην Ελλάδα λοιπόν βλέπουμε για το δικό μας ακαθάριστο προϊόν, βάζουμε αρκετούς βηματοδότες. Άρα λοιπόν οι Έλληνες ασθενείς παίρνουν βηματοδότες. Διότι ο συνήθις αντίλογος είναι δεν κάνουμε τίποτα, χάλια, η παιδεία, η υγεία είναι χάλια. Τα νούμερα δεν το δείχνουν όμως αυτό. Μπορεί ο τρόπος που παρέχουμε τις υπηρεσίες υγείας να είναι χάλια, αλλά το τελικό προϊόν, αν μπορώ να το πω αυτό, είναι εξαιρετικό. Όσον αφορά τους απεινιδωτές, να σας θυμίσω ότι ο πρώτος απεινιδωτής είχε μπει το 1991, αν δεν κάνω λάθος, στο Γενικό Κρατικό, σε εσάς κύριε Πυργάκη. Και βεβαίως βλέπετε μία μεγάλη αύξηση. Τα χρόνια της κρίσης λίγο έπεσαν τα νούμερα και συνεχίζουν και αυξάνουν και είναι περίπου 2.000 περίπου αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως βλέπουμε ότι περίπου η μισή είναι DDD και την μερίδα του λέοντος από τις αμφικυλιακές συσκευές είναι απεινιδωτές. Θυμηθείτε ότι εδώ είναι το 26% του συνόλου, ενώ στους βηματοδότες οι αμφικυλιακές συσκευές είναι το 1%. Άρα λοιπόν ακολουθούμε, εγώ πιστεύω σωστά, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένδειξη να πάρουν αμφικυλιακή συσκευή πρέπει να είναι απεινιδωτές. Τι κάνουμε λοιπόν πάλι από τις όμορες χώρες. Εδώ είναι περίπου ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και οι Έλληνες είμαστε εδώ. Not bad, που λένε. Αυτό που φαίνεται όμως, και το είδαμε, είναι ότι η αμφικυλιακή βηματοδότηση είναι στον πάτο για κάποιο λόγο. Άρα πάλι πάμε γιατί. Βάζουμε περισσότερους αμφικυλιακούς απεινιδωτές από ό,τι αμφικυλιακούς βηματοδότες. Το αν είναι σωστό ή όχι, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Και βεβαίως βλέπουμε εδώ ότι οι αμφικυλιακές συσκευές, οι απεινιδωτές είμαστε ακριβώς εκεί που είναι ο μέσος όρος. Όσον αφορά λίγο, εδώ έχουμε τους φίλους μας τους Αθηναίους και εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πάντα γκρινιάζαμε. Εγώ είχα τη χαρά να δουλέψω και στην Αθήνα και να απαλλαγώ από το σύνδρομο του Βόρειο Ελλαδίτη.
Αλλά κάποια στιγμή κοιτάξαμε τα νούμερα. Εδώ είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για τους επενδυτές και τους βηματοδότες. Αυτός είναι ο ελληνικός, ο οποίος δεν είναι και πολύ άσχημος. Στη Βόρεια Ελλάδα βλέπουμε όμως, ειδικά στους βηματοδότες, για κάποιο λόγο λιγότερους. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ότι... Δεν νομίζω ότι είναι οι Αθηναίοι τα βάζουν και εμείς δεν τα βάζουμε. Πιστεύω ότι το περισσότερο κομμάτι του πληθυσμού είναι κάτω και γι' αυτό ίσως δικαιολογείται αυτό. Εδώ είχαμε ένα τρομερό πρόβλημα πριν από κάποια χρόνια και κάθισα και είδαμε τη συνεργασία των άλλων διευθυντών της Θεσσαλονίκης, γιατί εμείς στο Ιπποκράτειο ήμασταν σαν τους λεπρούς. Βάζαμε ελάχιστες συσκευές και κάθισα και είδα διαχρονικά τι βάζουν τα άλλα νοσοκομεία. Και βέβαια στο ΑΧΕΠΑ που είχαμε, ήμουνα και εγώ τότε με τον κύριο Παρασκευαίδη, ήμασταν δύο εμφυτευτές, βάζαμε τους 200-250, αυτό είναι ένα νούμερο σε ένα μεγάλο νοσοκομείο αληθινό. Φεύγοντας βέβαια έπεσε αυτό, περιμέναμε να ανέβει τα του Ιπποκρατίου, δεν ανέβηκαν, διότι είχαμε τότε μια ιδιαίτερα σκληρή διοίκηση. Βεβαίως το Παπα-Νικολάου, του Παπαγεωργίου ήταν πάρα πολύ καλά. Και τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι αρχίζουμε λίγο, ανεβαίνουμε κύριε Κανονίδη, άνοιξε λίγο η κάνουλα από την καινούργια διοίκηση, ευτυχώς, και δεν παρακαλάμε πλέον για το αυτονόητο. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τους απεινιδωτές. Με τον κύριο Κανονίδη είμαστε εδώ, βλέπετε λίγο ανεβαίνουμε. Όσον αφορά το ablation, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι τα data που έχουμε για τους βηματοδότες, τα περισσότερα τα πήρα από το White Book, σε όλους τους, το registry αυτή τη στιγμή έχει ένα ποσοστό συμμετοχής γύρω στο 30-40%. Λίγα είναι τα νοσοκομεία τα οποία βάζουν. Νομίζω το Γενικό Κρατικό βάζει, κύριε Πυριάκη. Τα μεγάλα νοσοκομεία αγνοούν αυτό το πράγμα. Τα μικρά νοσοκομεία βάζουν. Δεν συμβαίνει ευτυχώς το ίδιο για το registry των ablations. Εδώ έχουμε σχεδόν 90% συμμετοχή και όλων των νοσοκομείων. Και αυτά τα είπαμε. Αν θέλετε να τα δείτε... 8 είναι πανεπιστημιακά, 6 είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα 2 στρατιωτικά, το ΟΝΑΣΙΟ. Και αυτό που έχει ανέβει πάρα πολύ, ξαφνικά βλέπουμε ότι εμφανίζεται ο ιδιωτικός τομέας, ιδιαίτερα ελπιδοφόρος, δυναμικός. Θα δούμε τα νούμερα παρακάτω. Όσον αφορά τα ablations πάλι, είμαστε λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά πάλι δεν υπολοιπόμαστε ιδιαίτερα. Εδώ σε αυτό το βλέπουμε από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε. Από το 2008 ξεκίνησε αυτή η καταγραφή, το 2017 είναι τα τελικά νούμερα και βλέπουμε ότι οι πράξεις, αυτή τη στιγμή κάνουμε σχεδόν 2.500 πράξεις στην Ελλάδα. Όσον αφορά τον τύπο, εδώ είναι οι διάφοροι τύποι. Παλιότερα ήταν οι κομβικοί ταχυκαρδίες, εδώ είναι τα δεμάτια, εδώ είναι οι κομβικές ταχυκαρδίες που ήταν πιο μπροστά, αλλά αυτό που φαίνεται και πρέπει έτσι να είναι τα πράγματα είναι τα 3-4 τελευταία χρόνια το ablation της κολπικής μαρμαριγής είναι νούμερο 1. Όσον αφορά τι κάνουμε με την κολπική μαρμαριγή, πολύ σωστά, πάνω από 70% κάνουμε την παροξυσμική κολπική μαρμαριγή και γύρω στο 20% την εμένουσα και ελάχιστα ασχολούμαστε με τη χρόνια και νομίζω αυτό είναι το πιο σωστό και καλά κάνουμε. Αυτό θα ήθελα λίγο να το δείτε με ενδιαφέρον. Χωρίσαμε αυθαίρετα τις ομάδες μάλλον, όχι τα νοσοκομεία, αυτούς που κάνουν λιγότερο από 50, ανάμεσα σε 50% το χρόνο και πάνω από 100. Να σας θυμίσω ότι για ένα κέντρο στην Ευρώπη να μπορείς να κάνεις training ηλεκτροφυσιολογίας πρέπει να έχεις πάνω από 300. Εμείς λοιπόν έχουμε πάνω από 103 και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν τα κέντρα τα οποία κάνουν πάνω από 100. Αυτό είναι ευχάριστο λοιπόν. Αλλά παραμένουν στη δεκάδα περίπου τα κέντρα που κάνουν λίγες επεμβάσεις. Για διάφορους λόγους. Και βεβαίως το ποσοστό των επεμβάσεων, από τις 2.500 επεμβάσεις, οι 1.700 γίνονται σε αυτά τα 7-8 κέντρα, πόσο είπαμε. Άρα λοιπόν, ο μεγάλος όγκος γίνεται στα μεγάλα κέντρα. Τα υπόλοιπα κέντρα κάνουν από λίγο. Τι σημαίνει αυτό?
Εγώ θα ρωτούσα, έχουν περισσότερες επιπλοκές? Τα είδαμε αυτά, δεν υπάρχουν περισσότερες επιπλοκές. Αλλά θα το έβλεπα εγώ από το οικονομικό. Το ίδιο είναι να συντηρώ ένα μηχάνημα και μία ομάδα με δύο ή τρεις ηλεκτροφυσιολόγους που κάνει 500 επεμβάσεις το χρόνο και μου κοστίζει πόσο μου κοστίζει, και να έχω το ίδιο setup με τους ίδιους μισθούς, με τις ίδιες νοσηλεύτριες σε ένα κέντρο που κάνει 30. Η λογική λέει ότι το ένα είναι πολύ ακριβό, το άλλο είναι φτηνό. Άρα λοιπόν εγώ αυτό θα το κρατούσα σαν ένα από τα μελανά σημεία, αν θέλετε, της διαχείρισης αυτής. Όσον αφορά το αμπλέσιο της κολπικής μαρμαρυγής, πού γίνεται αυτό το αμπλέσιο της κολπικής μαρμαρυγής? Γίνεται στα κέντρα τα οποία κάνουν πάνω από 100. Και βλέπετε η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των κέντρων, των 7 κέντρων, κάνει και κολπική μαρμαρυγή. Και πολύ λίγα περιστατικά γίνονται στα άλλα κέντρα. Εδώ τι κίνδυνο έχουμε? Μεγάλο κίνδυνο έχουμε. Διότι αν κάνω εγώ 20 ή 30 επεμβάσεις το χρόνο και κάνω και δύο κολπικής μαρμαρυγής, γιατί τόσο αναλογεί περίπου σε αυτά τα κέντρα, ή τρεις, έχω μεγάλο κίνδυνο να κάνω επιπλοκές. Να τρυπήσω αλλού, όταν κάνω ένα ablation κολπικής μαρμαρυγής κάθε εξάμηνο, δεν θυμάμαι καν πώς θα βάλω τον καθετήρα μου, ή αν κάνω το κράιο, που είναι πιο εύκολο πιθανώς, πάλι δεν θα είμαι τόσο καλό στα χέρια. Άρα λοιπόν, εδώ νομίζω επίσης είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Να πω και τα καλά όμως. Αυτά είναι τα διοικητικά, τα οποία είναι τα βαρετά. Ας πούμε λίγο και τα κλινικά. Το ποσοστό επιτυχίας είναι ιδιαίτερα ψηλό. Δεν πιάνει το 100%. Και έτσι πρέπει να είναι, διότι αν έπιανε το 100% θα λέγαμε όλοι ότι μας κοροϊδεύεται. Πιάνει το ποσοστό επιτυχίας, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με την αμερικανική βάση δεδομένων, και αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία είναι σωστά. Όσον αφορά τις επιπλοκές, χαμηλές, πολύ χαμηλές, κυρίως είναι αιματώματα τοπικά. Θα πρέπει να το αναφέρω ότι έχουμε κάνει περίπου 16.000 επεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Έχουν αναφερθεί και 2 θάνατοι πέρσι. 2 στα 16.000, όπως καταλαβαίνετε, είναι 0,000 κάτι. Αλλά αργά ή γρήγορα το ξέραμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχει γίνει, έχει καταγραφεί και γνωρίζουμε και ποιος το έχει κάνει και γιατί έγινε. Δεν έγινε από την ίδια την επέμβαση, ήταν μηχανικές. Σκίστηκε ο δεξιός κόλπος τη μία φορά και τη σκίστηκε ο αριστερός κόλπος την άλλη φορά και δεν πρόλαβε να πάνε στο χειρουργείο και οι δύο οι ασθενείς. Όσον αφορά τα tamponades, χαμηλά. Τι χρησιμοποιούμε? Κυρίως για τους μη ηλεκτροφυσιολόγους είναι τα τρία συστήματα, αυτά είναι ένα. Τώρα έχει βγει και το ρύθμιο, δεν έχει μπει μέσα στην καταγραφή. Αυτό που φαίνεται λοιπόν είναι ότι το κάρτο που είχε τη μερίδα του λέοντος, ξαφνικά βλέπετε ότι μειώνεται και η άλλη εταιρεία ανεβαίνει αυτό. Εδώ αυτοί που γνωρίζουν από πίσω, δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι χειρότερο από αυτό. Οι τεχνολογίες είναι παρόμοιες. Είναι σαν να οδηγάς μία Mercedes ή μία BMW. Από εκεί πέρα τι σου ταιριάζει. Απλώς νομίζω είναι ένα λάθος που έκανε αυτή η εταιρεία με κάποιες απολύσεις, οι οποίοι πήγαν από αυτή την εταιρεία εδώ και ξαφνικά βλέπετε πως αυτή η εταιρεία αρχίζει και δουλεύει καλύτερα. Αυτό είναι off-label πληροφορία, την οποία τη γνωρίζουμε και γι' αυτό δεν είναι ότι αυτή εδώ είναι χειρότερη και άλλη καλύτερη, ή εμείς μας τρατάρουν καλύτερα αυτή η εταιρεία και ξαναπάμε από εκεί, κύριε Παπαϊωάννου. Καταλάβετε? Ας πούμε και μερικά άλλα στοιχεία για τον ιδιωτικό τομέα σας. Είδατε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 10 ιδιωτικά κέντρα. Και βλέπουμε λοιπόν, το ιδιωτικό δικαίου είναι το ονάσιο για να μιλάμε. Και το βάλαμε στη μέση γιατί είναι ιδιωτικού δικαίου. Στα δημόσια νοσοκομεία λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται ο μεγαλύτερος αριθμός. Από τις 2.500 επεμβάσεις βλέπετε 1.500 περίπου είναι εδώ. Αλλά βλέπετε ότι ανεβαίνει και ο ιδιωτικός τομέας. Και καλά κάνει. Όσον αφορά το ablation της κολπικής μαρμαρυγής, βλέπετε ότι ο ιδιωτικός τομέας συγκριτικά κάνει πιο πολύ κολπική μαρμαρυγή από τον δημόσιο. Αυτό γιατί πιθανώς εκεί πέρα έχεις περισσότερα facilities, πιο εύκολα γίνονται γρηγορότερα οι επεμβάσεις, κύριε Λυσίτσα. Έτσι, δεν είναι το ίδιο να κάνετε σε εμάς ablation κολπικής μαρμαρυγής και να κάνετε στο δικό σας.
Αυτό που λίγο εμένα με έκανε εντύπωση, οι παλιότεροι θα θυμούνται η πρώτη επέμβαση που έγινε ποτέ ήταν η κατάλυση του κολποϊλιακού κόμβου και η εμφύτευση ενός βηματοδότη, το οποίο είναι πάρα πολύ καλή προϊστορική επέμβαση βέβαια, αλλά πολύ καλή για τα συμπτώματα. Και βλέπουμε όμως ότι αυτό λίγο αυτά είναι των τριών τελευταίων ετών, ότι ο ιδιωτικός τομέας κάνει τα διπλάσια από αυτό. Θα μου πεις, είναι μικρά τα νούμερα. Είναι μικρά. Αλλά βλέπω επίσης, εγώ θα μπορούσα να το εξηγήσω, ότι αυτό είναι πιο εύκολο, το κάνω έτσι και έχω και καλά αποτελέσματα και είμαι και καλύτερος γιατρός ενδεχομένως. Τελειώνοντας λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε καλή θέση, δηλαδή το έχω ξαναπεί από βήματος, η ελληνική ηλεκτροφυσιολογία δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τους Ευρωπαίους ή ακόμη και τους Αμερικανούς. Όλες οι πράξεις αυτή τη στιγμή γίνονται με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Η κολπική μαρμαριγή είναι ο νούμερο ένα επέμβαση, όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτό που ενδεχομένως θα με στεναχωρούσε εμένα αν ήμουν Υπουργός Υγείας, θα έλεγα γιατί ρε παιδιά κάνετε πολλές επεμβάσεις σε λίγα κέντρα και τα πολλά κέντρα κάνουν λίγα, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Θα το έβαζα εγώ για συζήτηση, προβληματισμό και βεβαίως τα αποτελέσματά μας, όπως είπαμε, δεν έχουμε αυτό. Αυτό που όμως πρέπει να τονίσουμε είναι ότι επειδή είναι το σπίτι μας, σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος, πρέπει μέσω της πολιτείας, αναγκαστικά μάλλον, να υπάρχει συμμετοχή στις εθνικές καταγραφές και να μην είναι η αγκαρία. Και θα το πω από βήματος, και εγώ είμαι busy γιατρός, δεν μιλάω αν είμαι καθηγητής ή όχι, είμαι ένας γιατρός που δουλεύει 17 ώρες την ημέρα, κάνω τόσες επεμβάσεις την ημέρα και δεν μπορώ να ακούω από ειδικευόμενους να λένε ή παλιούς μου συνεργάτες, οι οποίοι κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνω κι εγώ, να μου λένε δεν έχω ώρα να περάσω τα δεδομένα στην εθνική βάση, τα οποία όσοι τα έχετε περάσει είναι 1 με 2 λεπτά στον άρρωστο, 3 το πολύ. Δεν έχουμε γραμματέα και εμείς δεν έχουμε γραμματέα. Συμφωνείτε κύριε Φραγκάκη? Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να έχουμε, για να μην το κάνει κάποιος με το ζόρι, στο Ωνάσιο είχαμε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα κύριε Πρυγάκη. Δεν έβγαινε ο άρρωστος αν δεν είχαμε γράψει το πόρισμα. Το σύστημα το μπλόκαρε. Άρα λοιπόν θέλαμε δεν θέλαμε γράφαμε το πόρισμα. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στις 9 η ώρα το γράφαμε και την άλλη μέρα έβγαινε ο άρρωστος. Έτσι κύριε Γυράση. Κάναμε όμως και 15, κάναμε και 15 επεμβάσεις ο καθένας την ημέρα. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που θέλω να πω είναι δεν υπάρχει για μένα δικαιολογία για έναν συνάδελφο να λέει ότι δεν έχω ώρα να γράψω το πόρισμα. Αυτό είναι για άλλες εποχές. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς, το κάνουμε πλέον με άλλο τρόπο. Την ώρα που κάνουμε την επέμβαση κατευθείαν περνάνε τα δεδομένα που στο ψωροϋποκράτειο με ένα software δικό μας. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βασιλικέ για την πολύ ενημερωτική αυτή διάλεξη. Πραγματικά νομίζω ότι ήμαθα ευτυχής, διότι τουλάχιστον η αποτελεσματικότητά μας είναι αντίστοιχη των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Και βεβαίως μπορεί να υπολοιπόμεθα σε ορισμένα σημεία που δείξατε εκεί πέρα όσον αφορά τους αμφικυλιακούς και τα λοιπά, αλλά και η μεταφορά τεχνολογίας προϋποθέτει κόστος, το οποίο ίσως δεν επιτρέπει και η... Όχι, εγώ θα έλεγα το ανάποδο κύριε Πρόεδρε. Τα νούμερα αυτά δείχνουν ότι η τεχνολογία υπάρχει. Δεν υπολοιπόμεθα πουθενά. Υπάρχει τεχνολογία. Και ο Έλληνας ασθενής τη λαμβάνει, όπως λαμβάνει και τα καινούργια στέντ, όπως λαμβάνει και τα καινούργια φάρμακα και τα καινούργια αντιπυκτικά και τα καινούργια αντιδιαβητικά. Γι' αυτό κύριε Πυργά, και εγώ όσο βλέπω τα νούμερα γίνομαι και εγώ αιρετικός και εριστικός πολλές φορές όταν μου λένε ότι τι καλά είναι στην Αμερική. Εμένα ο γιος μου πριν από ένα χρόνο στην Αμερική χρειάστηκε και μπήκε για 18 ώρες στο νοσοκομείο με μια γαστρεντερίτιδα και πλήρωσε $3,000. Τέτοια υγεία την ξέρω κι εγώ. Ναι, αυτό είναι το θίξατε κάπου, αλλά είναι γενικότερο το θέμα. Δηλαδή, κατά πόσον το κόστος υγείας θα πρέπει να σχετίζεται με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση θέμα και
Ο κύριος Λυσίτσας, κάνα δύο ερωτήσεις. Ναι. Συγχαρητήρια καταρχήν στον κύριο Βασιλικό για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα για την ηλεκτροφυσιολογία και για τα ρέτσι, γιατί ξέρουν πόσο δύσκολο και τι πειθαρχία πρέπει να έχεις και να επιβάλλεις στους γύρω σου. Δύο πραγματάκια στα οποία στο ένα συμφωνώ και στο άλλο είναι μια παράκληση. Συμφωνώ σε αυτό όσον αφορά τα κέντρα. Αφού οι Άγγλοι ήταν τόσο γενναίοι να πάρουν προσίτζους από μεγάλα νοσοκομεία, από τον Μπρόμ, τον παραδείγματος χάρη που ήμουν εγώ, είχαμε τη μεγαλύτερη σειρά σύγκλησης οτίου. Και όμως το πήρανε και το πήγανε στο Kings. Γιατί μας είπαν ότι μπορούμε να έχουμε κάποιες άλλες επεμβάσεις όπως τα TAVI, αλλά κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να διατηρεί ένα high volume πρακτικής για μία ή δύο συγκεκριμένες επεμβάσεις. Και αυτό πιστεύω θα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Και πρέπει να υπάρχει και το πολιτικό θάρρος, αλλά και το ιατρικό θάρρος. Το δεύτερο που μπορώ είναι παράκληση. Να απαντήσω σε αυτό. Βεβαίως. Και εγώ πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Εμείς γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε 30 άτομα, 40. Οι οποίοι δεν υπολείπεται κανένας από κανέναν άλλον. Όλοι έχουν πολύ υψηλή εκπαίδευση. Εγώ έτυχε και είμαι στην Ψωροκόστενα και έχω 5 ασθενείς το χρόνο. Και ο άλλος, ο συνάδελφος, πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο έχει 500 ασθενείς το χρόνο. Το ίδιο καλός εγώ, το ίδιο καλός εκεί. Για κάποιους λόγους έχουμε και οι δύο τα κέντρα μας. Εγώ δεν μπορώ να τους κάνω τους 5 ασθενείς 6, ούτε 500. Αυτό που εμείς κάναμε εξ ανάγκης στο Ιπποκράτειο, που δεν έχουμε ακόμη το αιμοδυναμικό, αντί να τρέχουμε αλλού, καταρχήν εμείς με τον κύριο Κανονίδη συνεργαζόμαστε δύο διαφορετικές κλινικές, μας βάλανε για να τσακωθούμε δύο πανεπιστημιακούς και τελικά δείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε άριστα με ένα νοσηλευτικό προσωπικό, με ένα τέτοιο και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Το ίδιο λοιπόν ο κύριος Τσούλος αν είναι εδώ, όχι. Δεν ξέρω, αρχίστε να σκέφτεστε αλλιώς. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν είχαμε αιμοδυναμικό εμείς και δεν κάναμε και δεν ράναμε, απευθυνθήκαμε σε κάποιους συναδέλφους στον κύριο Τσούνο. Και πρέπει να λέμε τα πράγματα. Ο κύριος Τσούνος λοιπόν, δύο μέρες τη βδομάδα, πάνε οι δικοί μας οι άρρωστοι με τους δικούς μας γιατρούς, πάνε εκεί. Εγώ δεν ντρέπομαι γιατί πάει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πάει στο Περιφερικό Νοσοκομείο. Αν είναι ο κύριος Τσούνος ή οποιοδήποτε εκεί πέρα και μπορεί να με κάνει accommodation όπως γίνεται στην Αγγλία, να πάω κι εγώ. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι να μην αδικηθεί ο συνάδελφος ο οποίος είναι εξαιρετικός και είναι σε ένα μικρό νοσοκομείο. Αυτός λοιπόν ο συνάδελφος να πάει, να έχει δικαίωμα να πάει στο μεγάλο κέντρο το οποίο θα δημιουργηθεί, θα είναι το ΑΧΕΠΑ, θα είναι το αυτό, οποιοδήποτε θα είναι αυτό, το οποίο δεν θα έχει ένα εργαστήριο, θα έχει τρία εργαστήρια και θα πηγαίνουν όλοι οι συνάδελφοι από την Κατερίνη, από τον Άγιο Παύλο, από τον, που έχουν όλοι μία εκπαίδευση ηλεκτροφυσιολογίας και θα πηγαίνουν μία ή δύο μέρες να κάνουν τα περιστατικά τους εκεί πέρα και να τα φέρουν. Πολύ ωραία και νοικοκυρεμένα. Μα γι' αυτό και μιλάμε για high volume centers. Δεν μιλάμε για high volume operators, μιλάμε για high volume centers. Το δεύτερο είναι η πρώτη διαφάνεια που παρουσιάζει Βασίλη για την εκπαίδευση και για το τι κάνει ο καθένας. Με πίκρα και παράπονο, είμαι 4 χρόνια εδώ. Θυμάμαι το logbook μου στην Αγγλία 10 χρόνια, το οποίο ουσιαστικά ήταν μια εγκυκλοπαίδεια, γιατί έπρεπε να γράφουμε τα πάντα από την πρώτη μέρα της ειδικότητας μέχρι την τελευταία και μετά το training. Είναι τόσο δύσκολο να δημιουργήσουμε έναν ακαδημαϊκό φορέα. Μιλάω για ακαδημαϊκό, για πολιτικό, να μην έχει σχέση μόνο με το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος να λέει ότι έλα εδώ, κύριε Λυσίτσα, εσύ μπορεί να μας έδωσε ένα logbook πριν 10 χρόνια ότι βάζει αμφικυλιακούς απνιδωτές, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια βάζεις 2 κάθε χρόνο. Δεν θα πρέπει να πας δίπλα στον κύριο Βασιλικό για ένα εξάμηνο, να ξαναδείς λίγο τα πράγματα πιο συχνά, δηλαδή να ελέγχουμε τους αριθμούς που κάνουν, γιατί εκ των πραγμάτων κάποιος που βάζει 2 αμφικυλιακούς στο χρόνο είναι αυτό που λες ότι όχι, δεν ξέρει που βάζει τον καθετήρα. Πολύ πιο βασικά πράγματα. Αυτό θα πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν παίρνω μια άδεια στα 30 μου και την κρατάω αυτή την άδεια στα 70 μου, άσχετα με το τι θα κάνω σε αυτά τα ενδιάμεσα 40 χρόνια. Και αυτό βέβαια είναι για το καλό των ασθενών. Έτσι, πρέπει να βγάλουμε όλοι τον εγωισμό από μέσα μας. Είναι για το καλό πράκτης απέναντι στους ασθενείς μας. Αυτό θέλει πολιτικό θάρρος, κύριε Λυσίτσα, διότι δεν σας κρύβω και εγώ τώρα που αν πάω κάπου και υπολείπομαι, γιατί να το δείχνω. Καταλάβω τι να πω. Άρα, και πρέπει οι καρδιολόγοι να πλέον να πάρουν τις αποφάσεις αυτές, όπως και με την εκπαίδευση, κύριε Τούσουλη, που γνωρίζετε, που θα έχουμε προβλήματα στην καινούργια τρόπο της εκπαίδευσης των καρδιολόγων, των ηλεκτροφυσιολόγων και των επεμβατικών καρδιολόγων επίσης. Οι επεμβατικοί καρδιολόγοι, όποιος κρατάει ένα σύρμα, γίνεται και επεμβατικός καρδιολόγος. Θα πρέπει να, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, αν μπουν standards,
θα κοπούνε πολλά πράγματα και από τους 100 που κάνουν θα μπορούν να κάνουν οι 30. Θα το αφήσουμε εμείς, πρώτον. Η πολιτεία θα θέλει να το κάνει, δεύτερον. Είναι απλά τα πράγματα. Κύριε Τούσουλα. Αυτό που αναφέρατε θέλω εγώ να το πω, ότι το επίπεδο γενικά της καρδιολογίας στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλό. Όχι μόνο της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας, αλλά και γενικότερα της κλινικής καρδιολογίας. Και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, τουλάχιστον εγώ που ξέρω την Ευρώπη, που έχω ταξιδέψει σε διάφορα κέντρα στην Ευρώπη, δεν έχει να ζηλέψει από τίποτα, πραγματικά τίποτα, το επίπεδο. Και οι Έλληνες ηλεκτροφυσιολόγοι και οι Έλληνες καρδιολόγοι, επεμβατικοί καρδιολόγοι, είναι ισοδύναμοι και καλύτεροι, θα έλεγα, από τους Ευρωπαίους. Γιατί δουλεύουν σε πολύ σκληρές συνθήκες. Ναι, έχει. Το άλλο που λέτε είναι πολύ σημαντικό, ότι ο αριθμός έχει σημασία. Δηλαδή, κάποια εξεφυτρώνουν συνέχεια σαν μανιτάρια διάφορα κέντρα που θέλουν να βάλουν βηματοδότες, απεινιδωτές κλπ. Δεν πρέπει να αρνηθούμε σε όλους αυτούς μια προσπάθεια, αλλά όμως θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια στάνταρς, ούτως ώστε να γίνεται προς όφελος του αρρώστου η καλύτερη δουλειά. Σαφώς. Συμφωνούμε απολύτως. Κύριε Πυργάκη. Απλώς να πω, τα στοιχεία, τα στατιστικά για τον αριθμό των γιατρών στην Ελλάδα ίσως δεν είναι επικαιροποιημένα. Είδα ότι το 2014 ήταν η τελευταία χρονιά. Αλλά επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο από 17.500 γιατροί στο εξωτερικό. Επομένως, οι Έλληνες γιατροί μπορεί να είναι πάρα πολλοί, αλλά πλέον έχουν μειωθεί αισθητά. Πιστεύω ότι θα είναι κάτω από το 6, Βασίλη. Μπορεί. Αυτό βλέπουμε, σίγουρα. Το βλέπουμε ήδη εμείς, γιατί δεν έχουμε ειδικευόμενους. Σιγά-σιγά. Είναι το μόνο, ας το πούμε, η μόνη θετική πλευρά, αν μπορεί να την ονομάσει κανείς θετική πλευρά, γιατί πρόκειται για brain drain που λένε στο χωριό μου, αλλά είχαμε όντως υπερπαραγωγή γιατρών, έχουμε γίνει πλέον όχι επαγγελματική, πληθυσμιακή ομάδα είχαμε γίνει στην Ελλάδα και βέβαια αντίστοιχα η Ευρώπη δεν είχε γιατρούς και έδωσε διέξοδο. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε μια ισορροπία, αλλά είχαμε υπερπληθώρα γιατρών. Είμαστε πληθωρικοί. Εσωτερικής και εξωτερικής παραγωγής. Είμαστε πληθωρικοί τύποι σε όλα μας. Και εξωτερικής παραγωγής. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρτε μια αναπνοή και επανερχόμεθα.